Έλληνες πλειοκτήτες κατάφεραν να πρωταγωνιστήσουν για ακόμη μια χρονιά, επενδύοντας 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια στην αγορά νεότευκτων αλλά και μεταχειρισμένων πλοίων. Πολλοί ναυτιλιακοί αναλυτές αποδίδουν τις επενδυτικές κινήσεις των εφοπλιστών σε σιγουριά για ανάκαμψη των ναύλων το 2015. Αναμφισβήτητα, σημαντικό ρόλο έπαιξε η πτώση στις τιμές των πλοίων, αλλά και η επανακίνηση χρηματοδότησης των τραπεζών προς τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια του 2014, Έλληνες πλειοκτήτες αγόρασαν 314 πλοία συνολικής χωρητικότητας 23,6 εκατομμυρίων deadweight. Πιο συγκεκριμένα, προχώρησαν σε αγορές 180 φορτηγών πλοίων ξηρού φορτίου, 75 δεξαμενοπλοίων και 59 πλοίων άλλων κατηγοριών, όπως μεταφορές υγροποιημένου φυσικού αερίου αλλά και μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων. Οι Έλληνες εφοπλιστές που ξεχώρισαν το 2014 ήταν η Πίτερ Λιβανός της εταιρείας Euronav και η Πίτερ Γεωργιόπουλος της εταιρείας Genmar, καθώς προχώρησαν σε αγορές VLCCs, δηλαδή πολύ μεγάλων δεξαμενοπλοίων μεταφορές αργού πετρελαίου, δαπανώντας 1 δισεκατομμύριο δολάρια και 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Άλλες ναυτιλιακές εταιρείες που προχώρησαν σε αγορές πλοίων ήταν η εταιρεία Golden Union, συμφερόντων Θεόδωρου Βενιάμι, που εξαγόρασε 6 πλοία ξηρού φορτίου αξίες 240 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Polarm, του Σπύρου Πολέμη, αγόρασε 2 μεταχειρισμένα πλοία και έχει παραγγείλει 4 δεξαμενόπλοια, τα οποία θα παραλάβει το 2016 έως το 2017. Να φτιάξουμε κάτι πρωτού ζητήσουμε χρήματα.